Και μετά τον Φέδον Παραπούρα και τον Ηλία Τομόρα, η άποψη των δύο προπονητών. Να ξεκινήσω από τους φιλοξενούμενους, τον Δημήτρο Πετρόπουλο. Εμείς ήρθαμε για ένα παιχνίδι. Ξέραμε ότι παίζουμε με ίσως την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Δεν μπορέσαμε να μπούμε ουσιαστικά ποτέ στο παιχνίδι. Αντιμετωπίσαμε ένα πάρα πολύ καλό playmaker και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Βάλαμε ό,τι αντιμετωπίσεις μπορούσαμε στα screen του Κοθρά, τα είδε όλα. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό και δίκαια χάσαμε. Από εκεί πέρα, εμάς δεν είναι αυτά τα παιχνίδια που θα κρίνουν το δικό μας στόχο. Έχουμε δύο τελείως διαφορετικούς στόχους στις δύο ομάδες. Εμείς κοιτάμε τώρα την επόμενη προπόνηση, τον επόμενο αγώνα και εύχομαι καλή επιτυχία στο Φίλιππο Βέριας και μακάρι να επιτευχθεί ο στόχος που θέλουμε, της άνοδου. Και δύο λόγια για τον Δημήτρη Κύμα, τον προπονητή του Φίλιππου. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ιωνικού. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Η ομάδα είναι καλή ομάδα. Εντάξει, εμείς έχουμε τώρα φέτος πιο έμπειρη ομάδα, πιο έτοιμη. Έχουμε όμως περάσει από τέτοιες καταστάσεις και ξέρω πώς είναι. Εύχομαι να έχουν πρώτα απ' όλα καλή συνέχεια. Για μας δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το αντιμετωπίσαμε με μεγάλο σεβασμό. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα για την ομάδα του Ιωνικού. Σκόρπιες πληροφορίες και κάποιους παίκτες όσα ξέρουμε. Νομίζω ότι σαν πρώτο παιχνίδι ανταποκριθήκαμε σε αυτό που θέλαμε. Θέλαμε να κερδίσουμε. Δεν μας ενδιέφερε τίποτε άλλο. Πήραμε τη νίκη. Το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει. Θα το λέω κάθε φορά, θα βαρεθείτε να με ακούτε. Εμείς θέλουμε να ανέβουμε. Πιστεύουμε ότι στην πορεία θα έχουμε καλή ομάδα. Ακόμα δεν είμαστε καλή ομάδα. Στην πορεία θα έχουμε καλή ομάδα. Μέχρι τώρα έχουμε καλούς παίκτες. Στην πορεία θα έχουμε καλή ομάδα και θέλουμε να ανέβουμε. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στους δυο σας. Ηλίας Μόρας δίπλα μου. Ηλία, και για σένα ντεπούτο με την ανδρική ομάδα σε μια κατηγορία, την ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία είναι πολύ γνωστή βέβαια στο Φίλιππο. Τα τελευταία χρόνια είχε να αγωνίζεται σε Α2, Β Εθνική, πάλι στην ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και για σένα πιστεύω ήταν μια οπωσδήποτε ξεχωριστή στιγμή το να φορέσει τη φανέλα με την ανδρική ομάδα. Εννοείται, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόουτς Ογκίμας με εμπιστεύεται για να μπω μέσα στο παιχνίδι. Εγώ δίνω το 100% του εαυτού μου, την ψυχή μου κάθε φορά, να κάνω ό,τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την ομάδα στην κάθε στιγμή, στην κάθε φάση. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε για το καλύτερο και θέλουμε να είναι γεμάτο το γήπεδο όπως και σήμερα. Αυτά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.